και ακούω τσιλιπές, μάνα τη σκοτώσανε. Δικαίωση των αγώνων και της θυσίας των κατοίκων του Καλλικράτης Φακίων σήμανε η αναγνώριση και η ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών χωριών και πόλεων παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Τιμούμε σήμερα εδώ στον Καλλικράτη την ιερή μνήμη εκείνων οι οποίοι έπεσαν θύματα της ναζιστικής θηριωδίας στις 8 Οκτωβρίου του 1943. Τιμούμε τη μνήμη τους και διδασκόμαστε από αυτή. Γιατί το να τιμάς τη μνήμη μαρτύρων σημαίνει πρωτίστως ότι πρέπει να μην ξεχνάς. Στον Ιερό Ναό της Παναγίας τελέστηκε θεία δοξολογία, ενώ τιμές απέδωσε στρατιωτικό άγημα και ακολούθησε κατάφεση στεφάνων στο μνημείο που έχει αναγερθεί, στο χώρο που διαπράχθηκε ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Είναι μια ηθική δικαίωση και προσωπική. Η ιστορία της ανακήρυξης του Καλλικράτη σε μαρτυρικό χωριό ξεκίνησε από το 2012, αλλά επίσημα από το 2014, από την περίοδο που ήμουν και εγώ δήμαρχος Φακίων. Την ολοκλήρωσε ο Γιάννης Ζερβός. Ανακηρύχθηκε ο Καλλικράτης σε μαρτυρικό χωριό. Όπως ακούστηκε στην ομιλία, είναι από τα ελάχιστα, ίσως και μοναδικά παραδείγματα του ραδικού χώρου. Είναι ένα χωριό με 4 ολοκαυτώματα. Αίσθηση προκάλεσε η απάντηση του Υφυπουργού Εξωτερικών Μάρκου Μπόλερη στην ερώτηση σχετικά με την Ελληνογερμανική Συνέλευση, η οποία προγραμματίζεται στις αρχές του επόμενου μήνα από το Δήμο Χερσονήσου και την Περιφέρεια Κρήτης. Ο Υφυπουργός προχώρησε σε μία δήλωση με νόημα και πολλαπλούς αποδέκτες. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση πρέπει να παρακολουθεί στη Χερσόνησο. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στις τάξεις μαρτυρικών χωριών. Κοιτάξτε, η Ελλάδα, ο χάρτης της Ελλάδας από πάνω μέχρι κάτω, από τα βόρεια σύνορα μέχρι τα νοτιότερα, είναι γεμάτος αίμα από τις εκτελέσεις και τις θηριωδίες των Γερμανών. Την αντίφεσή τους εξέφρασαν για μία ακόμη φορά φορείς και πολίτες. Η Κρήτη ξεσηκώνεται, οι αντιδράσεις γενικεύονται, τα μαρτυρικά χωριά δεν πρόκειται να δεχθούν να πατήσει η γερμανική μπότα το νησί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Δημαρχείο Σφακίων, όπου τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος Ιωάννης Ζερβός, ενώ κατά τη διαδικασία ανακήρυξής του ως επίτιμου δημότη, ο κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε και στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Σας προσφέρουμε το χρυσό κλειδί του Δήμου μας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς που από τώρα και στο εξής είστε ένας Φακιανός.